Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε, είμαστε ήδη στο γράμμα Ξ, στο 14ο μάθημα. Και όπως είχαμε ήδη πει και προναγγείλει στο προηγούμενο μάθημα, πλέον με βάση την αρχή της ροής και της κίνησης αυτής της γνωστής Ηρακλήτιας αρχής, που βεβαίως δεν την εφήβρε ο Ηράκλητος, απλώς την επανέφερε στο προσκήνιο της φιλοσοφίας και μάλιστα με πολύ παραστατικότητα, που σε σημείο που ακόμα και σήμερα μέχρι την εποχή μας έχει μείνει αυτή, με βάση αυτή την αρχή λοιπόν της ροής και της κίνησης, ο Σωκράτης θα μας δώσει τώρα βασικές έννοιες ε, και το σημερινό μας μάθημα θα είναι ανάλυση, ουσιαστικά βασικών εννοιών και ιδίως των καλών ονομάτων, όπως ήδη μας, μας είπε και ζήτησε και ο Ερμογένης, των ωραίων ονομάτων που αφορούν τα ονόματα της αρετής κυρίως. Έτσι λοιπόν στο κεφάλαιο 27 θα μας αναλύσει, θα μας δώσει την ετοιμολογία, 7, 27, 7 λοιπόν θα θυμάστε βασικών εννοιών, που μας δίνει την ετυμολογία. Πώς δηλαδή δημιουργήθηκαν τα ονόματα. Και πρώτο από αυτά είναι οι φρόνησες φρόνησης. Η φρόνησης λοιπόν, λέει ο Σοκράτης, είναι φοράς και ρου νόησης. Εδώ θέλουμε λίγο να εστιάσουμε λίγο, την... να όχι λίγο, πρωί, πολύ να εστιάσουμε την προσοχή μας. Τι είναι η φρόνησης, γνωρίζουμε ότι είναι αρετή, ωραία, και η ιδιότητα του ανθρώπου. Πώς προήλθε το όνομα, είναι φοράς και ρου νόησης δηλαδή είναι μια νοενόηση της φοράς και του ρου, της ροής των πάντων. Να το εννοήσω αυτό όλο, δηλαδή πώς γίνεται μέσα στο σύμπαν, είναι ιδιότητα της φρονήσεως. Πολύ ενδιαφέρον. Θα επανέλθω. Και η δεύτερη ερμηνεία, ετυμολογία, λέει πιθανόν όμως να είναι και από το φοράς όνησης. Όνησης, στα αρχαία ελληνικά, με όμικρον το ό, είναι ε, η ωφέλεια. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε το όνομα ονίσιμος, που σημαίνει ωφέλιμος. Όν Οπότε, φοράς όνησης, σημαίνει δηλαδή η ωφέλεια που αποκομίζει ε, η ψυχή, μια, ένας ένας έτσι οργανισμό οργανισμός από την ε, παρακολούθηση και την ε, συνέχιση την επαφή με αυτή την φορά. Αρα λοιπόν αυτός που έχει φρόνηση είναι φρόνιμος. Ο φρόνιμος δεν είναι αυτός που λέμε σήμερα κάθεται φρόνημα, φρόνιμος είναι αυτός που έχει φρόνηση. Και για να βοηθήσω και λίγο την ενόηση, γιατί δεν φτάνει μόνο να αναλύουμε τα ονόματα του κρατήλου, μπορείτε να πάτε σε περισσότερα, ιδίως στο, στο βιβλίο αυτό που είναι η είναι όρη του Σπευσίπου», που έχει μέσα ερ, ερμηνείες πλέον ε, φιλοσοφικές, δηλαδή που δεν μένει στην ετυμολογία, αλλά μας δίνει φιλοσοφικούς ορισμούς, γι' αυτό λέγεται και όρη, είναι, είναι βασιζόμενοι πάλι στον Πλάτωνα, Οπότε εκεί θα δείτε ορισμούς της φρονήσεως και θα, θα αντιληφθείτε ότι αυτό που λέει εδώ ο Σωκράτης επιβεβαιώνεται, τεκμηριώνεται και φιλοσοφικά γιατί δεν αρκεί. Εδώ το λέω αυτό διότι πολλοί αμφισβητούν και το γνωρίζετε αυτό, αμφισβητούν αυτές τις ερμηνείες, διότι μένουν μόνο σε αυτές. Εάν όμως αυτό που λέει εδώ δεν το τεκμηριώσουμε με άλλα που λέγονται σε άλλα σημεία του πλατωνικού έργου και εν γέννη της φιλοσοφίας και ιδίω εδώ αφού μιλάμε για την Ηρακλήτια φιλοσοφία θα πρέπει να εννοήσουμε ότι η φρόνηση ως αρετή κυρίως αφορά το νοητικό. Γι' αυτό και η φρόνηση είναι αρετή του νοητικού. Άρα λοιπόν είναι νόηση. Πολύ σωστά λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι μέσα στην φρόνηση έχουμε την νόηση. Νόηση τίνος πράγματος της φοράς του παντός. Και μέσα από αυτή την νόηση της φοράς του παντός α, έχουμε μία όνηση, μία ωφέλεια. Ενώ όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό και δεν το εννοούμε τι είναι το αντίθετο της ωφέλειας, έχουμε βλάβη. Ή δεν έχουμε τίποτα. Αυτές τις δύο λοιπόν ερμηνείες και περνάει στην δεύτερη. Η δεύτερη είναι κάπως θέλει λίγο ο, ιδιαίτερη προσοχή γιατί δεν θα μας βοηθήσει αμέσως να το καταλάβουμε. Είναι η ετυμολογία της λέξης γνώμη. Ετυμολογώντας τη λέξη γνώμη για την εποχή του ήταν εύκολο. Σήμερα τη λέξη γνώμη την χρησιμοποιούμε εμείς συνώνυμη της άποψης. Έχω μια γνώμη, δηλαδή έχω την άποψη, έχω μια θεώρηση. Δεν έχει αυτή την έννοια εδώ. Η λέξη γνώμη λέει ο Σοκράτης, προέρχεται από το γονείς σκέψης και νόμισης. Τι θα πει αυτό τώρα. Το γονείς μας δίνει το γάμα και το σκέψης και νόμισης, νόμισης με ωμέγα, σημαίνει παρατήρησης. Και μας πάει τώρα πάλι σε μια, σε μια δωρική μορφή της λέξεως γνώμη, όπου πράγματι η λέξη γνώμη που λέμε και εμείς σήμερα, στα δωρικά είναι νόμι, χωρίς το γάμα. Άρα το γάμα το προσέλαβε μετά. Νόμι προέρχεται από το ρήμα νομάν, νομάω, νομό, με ωμέγα το νο, που δηλώνει α, παρατηρώ, επισκοπώ, εξετάζω και θα σας βοηθήσει αυτό αν θυμηθείτε ότι ένας αρχαίος νομοθέτης Ρωμαίο μεν, αλλά σχετίζεται με την ελληνική γλώσσα, είναι ο νουμάς λένε, ο νουμάς. Και όσοι ασχολείστε με τα περιτανομικά, υπήρχε και περιοδικό νουμάς. Παραπέμπει, και υπάρχει βεβαίως και ο βίος του νουμά, αυτόν πλούταρχο που σώζεται στους παραλλήλους βίους και τον παραλληλίζει με τον Λικούργο. Δηλαδή ό,τι είναι ο για μας, είναι ο για τους, ευρε, για τους ε, 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 Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, ε, το νομάν σημαίνει επισκοπήν παρατηρήν οπότε γνώμη, νόμη έχει αυτός ε, που κατά κάποιο τρόπο εξετάζει και παρατηρεί τον κόσμο της γένεσης αυτό έχει τώρα να κάνει το γονείς που λέει ο Σοκράτης γονείς σκέψης και νόμισης. άρα αυτός που σχηματίζει μια γνώμη ε, το κάνει παρατηρώντας τα πράγματα που συνεχώς γίνονται και εξελίσσονται γύρω του. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν στο οποίο καταλήγουμε τώρα ότι για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις παρατηρήσει, να έχεις εξετάσει εσύ ο ίδιος για να μπορείς να έχεις αυτή τη γνώμη. Κατά κάποιο τρόπο βλέπετε είναι αποτέλεσμα συλλογής ε, αισθητηριακών δεδομένων και δεν είναι απλώς ο, διάβασα, άκουσα ή απλώς είδα κάτι. Θέλει παρατήρηση, εξέταση. Αυτή είναι η έννοια της γνώμης λοιπόν και έτσι την ετυμολογεί ο Σοκράτης πολύ παραστατικά. Και ας πάμε σε μια επόμενη που σχετίζεται, επόμενη έννοια που είναι η νόηση που την αναφέραμε ήδη στη φρόνηση. Πώς ετοιμολογείται η λέξη νόησης η λέξη νόηση, λέει ο Σοκράτη, είναι του νέου έσει. Και πρέπει να πούμε ότι είναι φυσικά το έσει. Έσει σημαίνει ορμή. Από το ήεμε. Έσει. Είναι ω κατάληξη σε πάρα πολλέ ελληνικέ λέξει. Του νέου έσει. Άρα δηλαδή είναι μια ορμή προς το νέο. Συνεχώς δηλαδή θέλει κά κάτι να είναι νέο και αυτό που θέλει να είναι νέο, όπως το λέμε, ανανέωση, ανανεώνεται. Άρα βλέπουμε τώρα και κάποια άλλη διάσταση που ίσως να μην την είχαμε αντιληφθεί εν πρώτης, ότι μέσα από αυτή τη διαρκή ροή έχουμε και την ανανέωση. Η ορμή λοιπόν προς το νέον ήταν νέου έσεις. Νεό λέει ήταν αρχικά ο Σοκράτης, νεό και θα, θα, αντιληφθείτε ότι προήλθε πράγματι η λέξη νόησης από το νεόεσις. Όταν δούμε, λέει, ότι σε αρχαιότερη μορφή δεν γραφόταν νόησης, αλλά γραφόταν νοέσις με διπλό ε. Ακριβώς έτσι το λέει. Το αρχαίον λέει ου νόησης εκαλύτω, αλλά αντί του ήτα, ή ε, δηλαδή, έδι, και είχε τον τύπο ΝΟΕΣΙΣ. ΝΟΕΣΙΣ νόηση και έγινε νόηση. Δηλαδή τα δύο ε, τα δύο βραχία ε και μπορούμε να δούμε εδώ τώρα και πόση σημασία έχουν ε, τα μακρά και τα βραχία φωνήεντα που λέμε ε, στην ειδημολογία. Διότι αν είχαμε δύο ε, τα, το ε και το όμικρο όπω ξέρουμε είναι βραχία σύντομα δηλαδή, οπότε έγινε ήττα. Τα δύο ε, τα δύο βραχιά έγιναν ήττα. Και το ήττα και το ω είναι μακρά. Φύση μακρά. Έτσι λοιπόν, νοήσει, νοέσει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό που επίση μπορώ να σχολιάσω εδώ, φίλοι μου, είναι το εξή. Πόσε συνέπειε μπορεί να έχει αυτή η ενόηση των πραγμάτων. Πραγματικά, τι είναι η νόηση. Ότι αυτό που έχει νόηση στην ουσία είναι αίσθηση προ τον νέο. Άρα, αν θέλει κανείς να είναι ανα, ανανεωμένος και να είναι πάντα νέος, θα πρέπει να αναπτύσσει και να καλλιεργεί την νόησή του. Και έτσι μπορεί να καταλάβετε και αυτό το μυστηριώδες άλλος και ανεξήγητο, που πολύ το λένε και το αναμασούν, αλλά χωρί να εννοούν, γιατί βλέπετε νόησης, απαιτεί νόηση και η νόηση είναι η διεργασία εσωτερική βαθιά. Αυτό που λέγεται ότι είπε ο Αιγύπτιος ιερέας στον Σόλωνα και ο Σόλωνας το, το μετέφερε στην Αθήνα, και το διασώζει ο Πλάτων και λέει «Έλληνες αΐ πέδες σύν. Και η ερμηνεία είναι ότι αναγκάζονται να ξεκινάνε πάντα τα πράγματα από την αρχή. Κοιτάξτε τι είναι το παιδί, τι είναι ο πες. Ο πες είναι ακριβώς ο νέος. Συνεχώς είναι νέος. Δεν αισθάνεται ότι τον βαραίνει κάτι από το παρελθόν. Άρα λοιπόν «Έλληνες αΐ πέδες εισήν» σημαίνει «Έλληνες αΐ νέοι εισύν με την έννοια ότι είναι, είναι, εφόσον καλλιεργούν, την νόηση. Άρα, με αυτή την έννοια, ε, καλούμαστε κι εμείς ως σημερινοί Έλληνες να ξανακαλλιεργήσουμε τον εγκατελειμμένο αγρό της νοήσεως. Και αυτό, πραγματικά, θα μας φέρει την ανανέωση, την πολυπόθετη. Άλλως, θα αφήσουμε τον κόσμο να γυράσκει. Και πράγματι, έχει υποθεί και από πάρα πολλούς ξένου που ενόησαν τα δικά μας πράγματα, ότι όταν ο κόσμος γυράσκει, έχει ανάγκη τους Έλληνες. Ποιους Έλληνες. Έτσι όπως το ερμηνεύει ο Ισίχιος ο Αλεξανδρεύς στο λεξικό του, τα τέκνα του διός νου. Άρα δηλαδή τα τέκνα της νοήσεως. Οπότε εδώ βλέπετε μας πάει πολύ μακριά, θα βάλω μια τελεία όμως, γιατί ε, ο σκοπός είναι να προχωρήσουμε και στα άλλα ονόματα και να δώσουμε μια συνοπτική παρουσίαση. Περισσότερες αναλύσεις μπορούν να γίνουν σε άλλες ευκαιρίες. Ακολούθως πάει η τέταρτη κατά σειρά έννοια που μας αναλύει στο κεφάλαιο 27. Είναι μια άλλη αρετή. Είναι η σοφροσύνη. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι, τι ερμηνεία μας δίνει για τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη λέει σημαίνει Σωτηρία, αυτό που μόλις προηγουμένως είπαμε, δηλαδή της φρονήσεως. Άρα σοφροσύνη είναι σωτηρία φρονήσεως. Η φρόνηση είπαμε είναι αρετή του νοητικού, η σοφροσύνη τίνος κέντρου ψυχικού είναι αρετή; Να γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και την υπόλοιπη φιλοσοφία για να κατανοήσουμε αυτό το τμήμα εδώ. Η σοφροσύνη είναι η αρετή του επιθυμητικού κέντρου. Οπότε, κοιτάξτε πώς επιβεβαιώνεται αυτή η ερμηνεία. Λέει, αν η φρόνησης λοιπόν είναι του νοητικού, στο επιθυμητικό κέντρο, που είναι το κέντρο της ζωής, στο οποίο κινούμαστε, μέσα στις ελλείψεις και τις υπερβολές, μέσα στις επιθυμίες, εκεί πρέπει να σώσουμε τη φρόνηση. Πώς να τη σώσουμε τη φρόνηση. Εκεί καλούμαστε να αποδείξουμε πόσο μυαλό έχουμε, για να το πω κοινό και κατανοητός. Δηλαδή, μέσα στις συνθήκες του βίου μας, κα, κατά πόσον διασώζεται η φρόνηση. Σωτηρία φρονήσεως. Εκπληκτική ετυμολογία. Άρα το σώζει την φρόνηση ε, 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 εν το καθημέραν βίο. Δηλαδή, στον καθημερινό μας βίο, να σώσουμε τη φρόνηση να την περισσώσουμε και να δούμε πόσο φρόνιμοι είμαστε μέσα στον βίο. Θα βοηθήσει αν σας πω και τούτο, ότι τι θα πει επιθυμητικό κέντρο, τι είναι η επιθυμία. Η επιθυμία ορίζεται ε, από τον Πλάτωνα, στους όρους εδώ του Σπευσίπου, ότι είναι ορμή της ψυχής προς ό,τις ενδεείσε την. Δηλαδή είναι ένα είδος ορμής της ψυχής, προς αυτό που αισθάνεται ότι του λείπει. Δηλαδή, τι επιθυμώ, επιθυμώ αυτό που μου λείπει. Δεν επιθυμώ αυτό που ήδη έχω, αν το έχω σε αυθονία, αν το έχω σε έλλειψη, το έχω εν μέρη, θα επιθυμώ παραπάνω. Και βλέπετε αυτό, ιδίως με το χρήμα. Ε, το έχει κάποιος, αλλά θέλει περισσότερο χρήμα. Και αυτός που δεν το έχει καθόλου, το επιθυμεί πολύ περισσότερο, γιατί πρέπει να επιλύσει και ανάγκες. Άρα λοιπόν, όταν λέμε επιθυμητικό, είναι ακριβώς η επιθυμία που μας πάει προς την έλλειψη, προς τις ελλείψεις. Και φυσικά έρχονται οι υπερβολές. Οπότε η φρόνηση εδώ τι έρχεται να κάνει, έρχεται να, να, να μας θέσει αυτό το κέντρο που άλλο είναι άλογο, σαν να κατά κάποιο τρόπο να κατεβάζει αυτή την θεία ενέργεια, την ανώτερη του νοητικού, να την κατεβάζει στο υλικό και ε, το πεδίο του επιθυμητικού. Αναγκάστηκα να κάνω, αναγκάστηκα, κανείς δεν με ανάγκασε, ε, αναγκάστηκα εκ των πραγμάτων να σας κάνω αυτή την σύνδεση με τη φιλοσοφία, την πρακτική και η ηθική φιλοσοφία, διότι αλλιώς θα μέναμε στις λέξεις για να αντιληφθείτε κι εσείς φίλοι μου ότι αυτές οι ερμηνείες που μας δίνει ο Σοκράτης εδώ μας δίνουν ε, ενάβσματα, αρχές σκέψεως και εργασίας με τον εαυτό μας. Δεν είναι απλώς να μείνουμε σε ένα θεωρητικό «Α, ξέρω τι λέει για τη σοφροσύνη και αυτό αρκεί». Πρέπει να το δούμε και εμπράκτος πώς εφαρμόζεται. Η επόμενη έννοια που μας λέει η πέμπτη κατά σιγάν, είναι η λέξη επιστήμη. Πόσο δεν δεινοπαθεί στην εποχή μας αυτή η λέξη επιστήμη. Και αυτός που κατέχει επιστήμη είναι επιστήμων και αυτό είναι επιστημονικό και αυτό άλλο δεν είναι. Λοιπόν, με βάση την αρχή της φοράς, λοιπόν, και της ροής των πάντων, ποιο είναι ο επιστήμον, λέει ο Σοκράτης, πώς μπορείς να επίστασε τα πράγματα όταν συνεχώς αλλάζουν και ρέουν, είναι αδύνατο. Γι' αυτό όσοι έχετε μία γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, θα δείτε αναπτύχθηκε και ένα ρεύμα, το λεγόμενο σκεπτικιστικό ρεύμα. Οι σκεπτικιστές, τους λένε, λοιπόν, καμία γνώση δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε αφού συνεχώ τα πράγματα αραίων αλλάζουν, πώ θα τα γνωρίσουμε. Κοιτάξτε όμω εδώ που έχουμε μια φιλοσοφία ζώσα και ισχυρή, μια φιλοσοφία δηλαδή που έχει πιστότητα, υγεία και δύναμη. Η λέξη επιστήμη, λέει ο Σοκράτης, φανερώνει ότι η ψυχή που είναι άξια λόγου και όχι μια ψυχή που παρασύρεται από τα πράγματα, αλλά η οποία έχει μια δύναμη, μια αξία της αξίας λόγου ψυχής μάλιστα λέει και το αρχαίο ακριβώς κρατάμε την απόδοση. Τι κάνει έπεται αφού τα πράγματα φέρονται και ρέων έπεται της πράγμασιν φερωμένων το πραγμάτων η ψυχή έπεται κοιτάξτε αυτό πόσο σπουδαίο είναι δηλαδή αφού φέρονται τα πράγματα πως θα τα γνωρίσω πρέπει λοιπόν να τα ακολουθώ πρέπει να έχω αυτό που λέμε στην κοινή μας γλώσσα, επαφή με τα πράγματα. Και το λέμε και είναι πολύ σωστό που το λέμε. Έχω επαφή με τα πράγματα. Αν χάσω την επαφή με τα πράγματα, χάνω και το επίσταστε. Άρα αυτή είναι λοιπόν η διαδικασία, λέει ο Σοκράτης, δηλαδή από αυτή την παρατήρηση που κάναν οι πρώτοι ονοματοθέτες, που έδωσαν το όνομα επιστήμη, είναι αφού τα πράγματα φέρονται, εγώ πρέπει να έπομε των πραγμάτων. Οπότε λοιπόν, επόμενος της πράγμασιν, της φερομένης πράγμασιν, κατά κάποιο τρόπο λέει, θα ήταν επαιηστήμη. επιστήμη επιστήμη. Και έτσι έγινε επιστήμη. Γιατί πρέπει να προσθέσουμε, λέει, και το ε, μετά για να έρθουμε στο, κοντά στο όνομα. Που πάλι βλέπουμε και εδώ ότι μπορεί να προσθεθούν, να αφαιρεθούν κάποια γράμματα χάριν, ε, εφωνίας χάριν ευεπία. Έτσι λοιπόν, τι είναι η επιστήμη για την οποία ομιλεί εδώ ο Σοκράτης, είναι η επιστήμη του κόσμου του γίγνεσθε, του κόσμου της συνεχούς, της συνεχούς ροής και κινήσεως. Άρα αυτό το είδος επιστήμης είναι εδώ δυνατόν να υπάρξει. Και αυτό είναι ο μόνος επιστήμων, αυτός που ακολουθεί τα πράγματα. Τα πράγματα φέρονται, αλλάζουν και ο επιστήμον είναι πάνω από τα πράγματα δεν προσπαθεί να τα σταματήσει. Γιατί πολλοί παρερμηνεύουν εδώ και νομίζουν ότι για να μελετήσω τα πράγματα τα σταματώ. Όταν τα σταματήσω τα πράγματα τι είπαμε, πάω αντίθετα στη στην βασική αρχή του σύμπαντος. Οπότε τα σταματάω, εγώ τα μελετάω αλλά στην ουσία αυτό που έχω σταματήσει και μελετώ είναι νεκρό. Όπως κάποιος κάνει μια μελέτη ενός νεκρού σώματος. Το μελετάει, αλλά πλέον το μελετάει έξω από τη ροή. Και βεβαίω βλέπετε, επειδή μιλάμε για επιστήμη, έχουν δύο βασικές διακρίσεις οι επιστήμονες και τις τι πω λατινικά, γιατί έτσι είναι καθιερωμένε. Λέει το πείραμα γίνεται in vitro, δηλαδή γίνεται μέσα στο γυαλί, στη γυάλα. In vitro σημαίνει έξω από τη ροή, έξω από το περιβάλλον, έξω από αυτό που είναι η ζωή και η κίνηση και η ροή, Είναι vitro, μέσα στη γυάλα, στο γυαλί. Και το άλλο πείραμα γίνεται in vivo, ζωντανό, μέσα. Έτσι λοιπόν, ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε λοιπόν ότι είναι ε, τι πείραμα να γίνει μέσα στην, ε, στην ροή, το μόνο δυνατόν πείραμα να γίνει, που δεν μπορεί να γίνει πείραμα να είναι η παρατήρηση. Η, το πείραμα εκεί έχει την έννοια του λαμβάνω πείραν καμία άλλη. Διότι και η επέμβαση πάνω στη ροή καταστρέφει ακριβώς αυτή την αυθεντικότητα της παρατήρησης. Άρα ποιος είναι ο επιστήμων εδώ, αυτός που έπεται των πραγμάτων φερομένων και δεν παρεμβαίνει, δεν αποκόπτει από τη ροή, διότι αυτό που θα μελετήσει θα είναι εκτός ροής, θα είναι εκτός πραγματικότητας. Πολλά θα μπορούσα να πω εδώ, αλλά σταματώ, γιατί βλέπετε ότι κάθε έννοια από αυτές θα μπορούσε να είναι το θέμα μιας ολόκληρης αναλύσεως. Θα θυμίσω μονάχα ότι θα ξαναμιλήσουμε για την επιστήμη και θα δώσει άλλη μία ετυμολογία, διαφορετική από αυτήν εδώ, πλέον προς το τέλος του διαλόγου. Ας την θυμηθούμε όταν έρθει η ώρα εκείνη. Στο κεφάλαιο 47 θα μας δώσει μια δεύτερη ετυμολογία που αφορά όμως άλλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν η επιστήμη συνδέεται ε, με αυτή την διαδικασία την εκπληκτική και αυτός που το κάνει αυτό, αυτός είναι ο επιστήμον. Ενώ στην ουσία αυτός που δεν το κάνει δεν είναι, είναι ανεπιστήμιο. Η έκτη ε, κατά σειράν ερμηνεία που δίνει είναι η λέξη σύνεσης. Και η λέξη σύνεσης, που είναι και αυτή αρετή και μας πάει στη φρόνηση, λέει θα μπορούσε να θεωρηθεί και αυτή α, ότι σχετίζεται και ταυτίζεται κατά κάποιο τρόπο με το επίσταστε. Τι, τι, κάνει αυτός που έχει σύνεση, εννοεί, καταλαβαίνει και κατά κάποιο τρόπο συν η κινείται δηλαδή, φέρεται μαζί. Αυτό που κάνει δηλαδή ο επιστήμον που επίσταται, έπεται των πραγμάτων, αυτό κάνει και ο συνετός, αυτός δηλαδή που έχει σύνεση. Συμπορεύεται η ψυχή του με τα πράγματα. Ακολουθεί την φορά. Και βλέπουμε δηλαδή ότι η σύνεση θα μπορούσε να είναι συνώνυμη της επιστήμης, αλλά η λέξη επιστήμη σήμερα έχει πάρει ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, διασώζεται μονάχα η φρόνησης. Δηλαδή, σύνεσης και φρόνηση είναι κοντά και στην, στην σημερινή μας γλώσσα, όταν λέμε κάποιος είναι συνετός ή φρόνημος, ε, είμαστε πολύ κοντά. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έννοιες και με σύνεση, μετασυνέσεως να κάνουμε κάτι. Συν-έσεις. Το έσεις ήδη το εξηγήσαμε. Είναι αυτό που ΡΕΙ αυτό που ορμά, που έχει την ορμή. Και αφήνει τελευταία έννοια για αυτό το κεφάλαιο, το 27 είπαμε είναι 7 οι έννοιες που αναλύει, αφήνει την αρετή και την ιδιότητα της σοφίας. Η σοφία λέει, η λέξη σοφία, τι να σημαίνει άραγε, σημαίνει επαφή με την φορά με την ορμητική κίνηση. Και αυτή, ό,τι σημαίνει δηλαδή και η φρόνηση και η σύνεση. Το όνομα λέει όμω φαίνεται, φαίνεται κάπω λέει ασαφέ και μάλιστα το αρχαίο κείμενο λέει φαίνεται σκοτοδέστερον και ξενικότερον. Και οφείλω να το διευκρινίσουμε. Το σκοτοδέστερον σημαίνει κάπω σκοτεινό, δηλαδή ασαφέ, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Και ξενικότερον. Αυτό το, το ξενικότερον, κάποιοι το αποδίδουν ότι είναι είναι ξένο. Είναι δηλαδή και, νομίζω, και μάλιστα φτάνουν και στην υπερβολή κάποιοι ότι είναι και βαρβαρικό. Καμία σχέση. Όταν λέει ξενικότερον, εννοεί ξένος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αυτός που είναι από άλλη ελληνική πόλη. Όταν λέει λοιπόν το όνομα είναι ξενικών, ξενικότερον, σημαίνει ότι είναι άλλη διαλέκτου. Και σε ποια διάλεκτο μας πάει ο Σοκράτης πάντα όταν θέλει να ετοιμολογήσει, στην δωρική διάλεκτο. Που την θεωρεί και είναι, όπως αποδεικνύεται από πλήθο λέξεων που ερμηνεύει η αρχαιότερη διάλεκτος. Εάν πάμε, λέει, σε, ε, και κυρίως το λέει ξεκάθαρα πιο κάτω, μας πάει στους Λάκωνες. Εάν πάμε, λέει, ε, στους Λάκωνες, θα δούμε ότι υπήρχε ένας σπουδαίος ε, 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 άνθρωπος εκεί που ονομαζόταν Σώος. Όμικρον, όμικρον. Σώος. Και συνειρημένα Σούς. Τι σήμαινε λοιπόν αυτό το όνομα. Με αυτό το όνομα λέει οι Λάκωνες δήλωναν την ταχεία ορμή. Τη φορά. Άρα για να είχε το όνομα αυτός σημαίνει ότι ήταν πολύ ορμητικός. Ο Σώος. Σούς. Και αν σκεφτούμε τώρα εδώ, λέει ο Σοκράτης, να θυμηθούμε τι λένε οι ποιητέ μας όταν θέλουν να δηλώσουν την ορμητική κίνηση. Λέει εσύθη. Δηλαδή εσύθη. Και το βλέπουμε αυτό και στον Όμηρο, το βλέπουμε και στου τραγικού ποιητέ. Αν ενθυμούμε καλώ, ο Ευρυπίδης λέει σε κάποια τραγωδία του Μη τυρθεών εσύθη αναόρεα. Δηλαδή, κινήθηκε ορμητικά. Και να θυμηθούμε επίσης εδώ ότι και ο Αγριόχυρος λέγεται αρχαιοελληνικά «σύς» δηλαδή λόγω της ταχείας ορμητικής κινήσεώς του και της απότομης κινήσεώς του και της αναλλαγές που έχει κατά την κίνησή του. Έτσι λοιπόν, αυτή την επαφή με την ταχεία ορμητική κίνηση, δηλαδή με τον σώον, ε, μας δίνει την, το όνομα της σοφίας. Σο, Σω, σώος φοράς επαφή. Σώος φοράς επαφή και γεννιέται η σοφία, λέει ο Σοκράτης. Άρα αυτή είναι η σοφία, η ικανότητα δηλαδή να ακολουθείς αυτή την ταχεία ορμητική κίνηση του παντός και να μην υπολείπεσαι. Εδώ θα, επειδή αναφέραμε την αρχή, την Ηρακλήτη αρχή της ροής και κινήσεως, τα πάρα πολλά αποσπάσματα του Ηρακλήτου που μας σώζονται, ευτυχώς, δεν μας σώζονται ολόκληρο το έργο του, το περιφύσεως, ομιλεί ακριβώς για το ότι ε, αυτοί οι οποίοι αναπτύσσουν την νόησή τους μπορούν να αντιληφθούν τη φορά του παντός και να αντιληφθούν ότι ο κόσμος είναι ένας ενώ αυτοί που δεν μπορούν, δεν έχουν αναπτύξει την νόησή τους αποστρέφονται σε έναν προσωπικό κόσμο. Αν θυμούμε καλώς ένα απόσπασμα που λέει «τις εγρηγορώσιν» εις και κοινό κόσμος, εις και ξινό κόσμος, όπως το λέει ο Ράκλητος, ξινός, κοινό, δηλαδή, τον δε κοιμωμένων έκαστος εις ίδιον αποστρέφεται. Για αυτούς λοιπόν που έχουν αναπτύξει και έχουν αφυπνίσει την νοησή τους και βρίσκονται σε κατάσταση εγρήγορσης του νοητικού τους, αντιλαμβάνονται την ενότητα των πάντων, τον έναν και κοινό κόσμο. Ενώ αυτοί που κοιμούνται, κοιμούνται πνευματικά, ψυχικά, οι και κοιμ, κοιμισμένοι δηλαδή, αποστρέφονται σε έναν ίδιο, φτιάχνουν έναν κόσμο ιδιωτικό, ιδιωτεύουν. Και να θυμηθούμε εδώ ότι αυτός που ιδιωτεύει και δεν συμμετέχει στα κοινά, τον έλεγαν οι αρχαίοι ιδιώτη. Και ιδιώτη έχει περάσει με την έννοια βέβαια ότι είναι ιδιώτη και με την έννοια ότι είναι και ανόητος, αφού δεν μετέχει στα κοινά. Και βεβαίως εδώ θα δείτε ξεκάθαρα ότι αυτή η λέξη έχει περάσει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες με την έννοια του ηλίθιος. Idiot, ιδιώτα κλπ. Δηλαδή με την έννοια του ανόητος. Άρα αυτός που δεν νοεί. Και βεβαίως δεν πρέπει να το περιορίσουμε ανάμεσα στον ιδιώτη και στα κοινά της πόλεως, αλλά και στον ιδιώτη άνθρωπο και τα κοινά του παντός, του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν αυτό κάνει η Σοφία. Και με την ε, επαφή λοιπόν με αυτή την φορά του παντός, σαν να κατά κάποιο τρόπο αφυπνίζεται ο νους. Αντιλαμβάνεστε ε, για ποια εξελικτική διαδικασία ομιλούμε στην ε, πορεία εξελίξεως του ανθρωπίνου όντους. Είναι αυτό που με μία λέξη ένα απόσπασμα του Ηρακλήτου, κατά τη γνώμη μου, ονομάζει αγχιβασία. αγχιβασία από το αγχιβένο. Φτάνω δηλαδή στα όρια και γίνομαι ανχιβάτης, αγχυβατό. Δηλαδή κινούμε α, στα όρια των, ε, των νόμων του σύμπαντος, του παντός και μπορώ να τα αντιληφθώ. Κατα... Έτσι, αυτό είναι λοιπόν, που με κάνει σοφό λοιπόν και όχι οι τίτλοι και η συσσόρευση γνώσεων. Γιατί σήμερα αντιλαμβανόμαστε την έννοια της σοφίας ως σόρευση και αυτό το παίρνουμε από τα υλικά πράγματα, δεν είναι σόρευση, ίσα ίσα είναι ε, απαλλαγή από τα περιτά και η ικανότητά μας να, ε, να θέουμε δια του νοός. Έτσι λοιπόν με τη Σοφία ολοκληρώνει και τις 7 έννοιες που μας είπε στο 27 και περνώντας το 28 κεφάλαιο θα μας ε, αναλύσει άλλες τρεις βασικές έννοιες που είναι το αγαθόν, η δικαιοσύνη και το δίκαιο. Για το αγαθόν αυτό που μας λέει είναι ότι η λέξη αγαθών, λέει ο Σοκράτης, προέρχεται από το αγαστόν και το θωόν. Αγαστόν το έχουμε ήδη βρει σε προηγούμενα σημεία, σημαίνει αξιοθαύμαστον. Θυμηθείτε το αγαμένον αγαστός δια την επιμονή. Αγαστός. Αγαστός λοιπόν είναι ο αξιοθαύμαστος. Και γιατί τώρα να είναι το αγαθόν αγαστόν και θών; Γιατί το αγαθόν λέει, δηλώνει ότι είναι αγαστόν του Θοού. Δηλαδή αυτό που θέει μέσα στο σύμπαν, αυτό που ε, ε, κινείται, άλλο είναι ταχύτερο, άλλο είναι βραδύτερο. Αφού κάθε τι που κινείται ε, δημιουργεί την, την έννοια του τάχους και της βραδύτητος. Τη ταχύτητος και τη βραδύτητος, όπως λέμε σήμερα. Οπότε αυτό που θα είναι ταχύτατον, θα είναι θαυμαστότερον. Και αυτό λοιπόν το αγαστόν του Θεού, γιατί δεν είναι κάθε τι που κινείται θαυμαστόν, άρα μόνο αυτό που είναι θαυμαστό για το, για το θέιν του, για, καθότι είναι Θεό, αυτό θα ονομάσουμε αγαθόν. Και αυτή την ε, σκέψη, με, αυτή τον αυτό το συλλογισμό ο Σωκράτης μας δίνει την εξήγηση λοιπόν της λέξεως αγαθών, είναι το αγαστόν του Θεού. Είναι δηλαδή το, από, αυ, από, όλα όσα κινούνται, είναι αυτό το οποίο μας κάνει να θαυμάζουμε, να μας κάνει να, να το... Μας γεννάει το συνέστημα του θαυμασμού. Και εδώ να θυμηθούμε σε σχέση με αυτό το αγαθόν αφού το αγαθόν είναι κατεξοχήν ιδιότητα του Θείου σύμφωνα με την θεολογία την ελληνική, να σκεφτούμε ότι και τους θεούς όταν τους αναλύαμε τη λέξη Θεός μας είπε ότι είναι από το θέιν, άρα είναι θέιν, θεούν λοιπόν. Άρα ο Θεός κατανάγκη είναι αγαθός. Βλέπουμε τώρα εδώ πώς συνδέονται διότι και στην, στην προσέγγιση μας γιατί το θείον είναι αγαθόν είναι μόνο αγαθόν και κινείται τόσο ταχύτατα που όλα τα άλλα φαίνονται ακίνητα. Θυμηθείτε την έννοια της Παλάδος Αθηνάς που ήδη έχουμε πει σε προηγούμενα ότι εκ του πάλιν πάλεστε και αυτή η ταχύτητα δημιουργεί ε, την, ε, την θαυμαστότητα λοιπόν αυτό που βλέπουμε και θαυμάζουμε. Στη συνέχεια περνάει την λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λέει τι θα μπορούσε να είναι, είναι εύκολο να το αντιληφθούμε, ότι είναι δικαίου σύνεσης. Η σύνεση είπαμε ότι είναι συν ή ένε, δηλαδή αυτό που ακολουθεί την ροή. Αλλά εδώ λοιπόν η σύνεση ακολουθεί το δίκαιο. Δεν είναι μόνο γενικά και όριστα, αλλά είναι του δικαίου σύνεσης, άρα για να καταλάβουμε τι δικαιοσύνη πρέπει να ετοιμολογήσουμε το δίκαιο. Και έτσι, φίλοι μου, ετοιμολογώντας επί μακρών και μάλιστα κάνοντας πολλές περιστροφές και αφήνοντας και πολλές υπόνοιες για πολλά πράγματα μέσα στο κεφάλαιο αυτό, ε, κλείνει το κεφάλαιο ετοιμολογώντα την λέξη δίκαιο, και με αυτό και εμεί σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε την ανάλυση μα για το σημερινό 14ο μάθημα. Πώ λοιπόν ετοιμολογείται το δίκαιο, και δίνει τρει ερμηνείε ουσιαστικά. Δίκαιο λοιπόν είναι, λέει, αυτό το οποίο α βγάλουμε το κάπα, είναι το διαϊόν. Αφού μέσα στο σύμπαν φαίνεται να υπάρχει, λέει, μία δύναμη εξαιτία τη οποία διαπερνά τα πάντα και εξαιτία της οποίας γίνονται τα πάντα. Λοιπόν, άρα αυτό, αυτή που το κάνει, αυτή η δύναμη πρέπει να έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Πρέπει να είναι το ταχύτατο μέσα στο σύμπαν και ταυτόχρονα το λεπτότατο να μην μπορεί τίποτα να το εμποδίσει να, να περάσει, να, να διεξέλθει. Να είναι δηλαδή διαϊόν και διεξιών. Έτσι λοιπόν έχουμε ήδη πει σε προηγούμενα ότι το ταχύτατο μέσα στο σύμπαν και το έχουν πει πολλοί σοφοί μα και φιλόσοφοί μα ότι είναι ο νους. Στο νοητό επίπεδο, ο νους το ταχύτατον, Οπότε λοιπόν, εδώ έχουμε το διαϊόν. Το διαϊόν λοιπόν είναι που δίνει το δίκαιο. Άρα αυτή είναι η πρώτη ερμηνεία. Τώρα, πώς προσλαμβάνει το ΚΑΠΑ. Το ΚΑΠΑ λέει αυτό το προσλαμβάνει διότι κάποιοι αντιλαμβάνονται αυτό που διαπερνά τα πάντα. Κατά κάποιο τρόπο είναι ο ήλιος, είναι το, το πυρ που έχουμε ήδη πει, είναι το πυρ το κοσμικό και τα καίει τα καίει δηλαδή με έναν τρόπο αόρατο, άρα είναι διακαίων. Οπότε αυτό το κάπα το προσλαμβάνει από αυτή τη διαδικασία. Άλλοι όμως λέει αυτό το κάπα είναι ακριβώς η έννοια του κυβερνάν. Δεν το λέει εδώ, το εξυπνοεί όμως από την βαθύτερη προσέγγιση του κειμένου, ότι δηλαδή αυτό που κυβερνά τα πάντα, άρα είναι διαϊόν, διακαίων, δια, ιών, δια, καίων, δια Διαπερνών τα πάντα και διακυβερνών τα πάντα. Και μια τρίτη ερμηνεία είναι ότι διού, διαού δηλαδή, ιών. Οπότε, δια, δια του οποίου γίνονται τα πάντα. Διού τα πάντα γίγνονται. Εν το κόσμο. Άρα αυτή η ενέργεια λοιπόν, αυτή η δύναμη είναι θεϊκή, είναι νους κοσμικός, και δια, διαπερνά τα πάντα, διεξέρχεται τα πάντα, τίποτα δεν μπορεί να το εμποδίσει. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο σύμπαν που μπορεί να εμποδίσει την διέλευση αυτής της ενέργειας, διότι αυτή η ενέργεια είναι που συνδέει τα πάντα, κατά κάποιο τρόπο, και ε, με, ε, είναι και η αιτία. Και έτσι εδώ ο Σοκράτης κάνει μια συσχέτιση και λέει ότι επειδή και εγώ είχα την απορία για όλα αυτά, Ρώτησα κάποιους ανθρώπους που ήταν σε, στα μυστήρια, όπως το λέει το αρχαίο κείμενο, διαπέπισμε εναπορίτες, ως διαπέπισμε εναπορίτης, όπως έμαθα λέει κατά τρόπο απόρριτο, μέσα στα, σε κάποια μυστήρια, και από ανθρώπους που συμμετείχαν εκεί, που μου αποκάλυψαν κάποια πράγματα, και λέει λίγα από αυτά, όσα χρειάζεται, χωρίς να αποκαλύπτει τα μυστήρια, εννοείται, ότι το συσχετίζουν και το ταυτίζουν με τον ίδιο τον Δία. Ότι δηλαδή αυτό είναι και πράγματι θυμηθείτε το διόν το ζήν πάσιν τη ζώσιν υπάρχει και ότι είναι ο εκφραστής της κοσμικής δικαιοσύνης, άρα είναι και αυτός από τον οποίο προέρχεται η εκπόρευση αυτού του διαϊόντος. Άρα τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο από αυτόν τον αόρατο οφθαλμό του Διός, διότι υπάρχει και η ρίση νους ορά, και νους ακούει. Τα άλλα πάντα κοφά και τυφλά. Ο νους ορά και νους ακούει. Ο νους όμως ποιος, ο νους του παντός. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, λέει ο Σοκράτης, εξυπονοείται ο ίδιος ο Δίας. Και είναι η αιτία, διότι αυτή η ενέργεια ταυτοχρόνως είναι και αιτία, γιατί την αιτία την εκφράζουμε με το Διού. Διού, διού εγένεται. Και Μετά από όλα αυτά αναφέρεται δηλαδή ότι κάποιοι άλλοι επίσης ταυτίζουν ε, αυτή την έννοια του διαϊόντος με το νου του Αναξαγόρα και πράγματι αν μελετήσουμε κάποια αποσπάσμα του Αναξαγόρα που μας σώζονται ο, ο, ο Αναξαγόρας ε, είπε ότι ο νους είναι αυτοκρατής και αυτός που κυβερνάει τα πάντα και είναι ε, αφτάρκης, δεν έχει ανάγκη τίποτα. Και μάλιστα χρησιμοποίησε το όνομα αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, αυτοκρατής ο νους, επιπαντή. Και μας γεννάει την έννοια της αυτοκράτειας. Δηλαδή κάποιος που είναι αυτοκρατής έχει αυτοκράτεια. Και εδώ στους όρους του Πευσίπου ένας από τους ορισμούς της ελευθερίας είναι αυτοκράτεια επιπαντή, αυτοκράτεια. Άρα για να έχεις ελευθερία πρέπει να έχεις ενόηση, πρέπει να έχεις αναπτύξει το νου και πρέπει φυσικά να έχεις σύνεση και να είσαι δίκαιος. Γιατί αφού δικαιοσύνη είναι του δικαίου σύνεση, σημαίνει δηλαδή ο δίκαιος τι κάνει, ακολουθεί, ακολουθεί αυτή την πορεία του διαϊόντου. και αισθάνεται ότι ακόμα και αν είναι μόνος του και κανείς δεν τον βλέπει, αισθάνεται ότι εποπτεύεται από αυτή την εσωτέρα διαδικασία, από αυτή την εσωτέρα ε, ε, ενέργεια, την Θεία, σαν να είναι δηλαδή μία αόρατη φωνή της συνειδήσεως. Και εδώ έχει πολύ βάθος κανείς να, να πάει, διότι σύμφωνα με την φιλοσοφία μας, σύμφωνα με την ελληνική φιλοσοφία διαφόρων σχολών, σε αυτό συμφωνούν οι περισσότερες σχολές, επειδή μιλήσαμε για τις αρετές, αρετή του νοητικού είναι η φρόνηση, αρετή του επιθυμητικού η σοφροσύνη, αρετή του θυμικού είναι η ανδρία, που δεν την αναλύσαμε, α, σε, έτσι, τη συσχετίσαμε με τον Άρη και είπαμε τι είναι. Και αρετή τώρα όλου του συνόλου της ψυχής και των τριών αυτών μερών της ψυχής είναι η δικαιοσύνη. Μέσα από αυτή την ανάλυση που κάναμε σήμερα φίλοι μου, νομίζω αντιλαμβάνεστε γιατί είναι η δικαιοσύνη. Διότι αφού είναι του δικαίου σύνεσης, δικαιοσύνη, πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέει εδώ, ε, άρα η ψυχή πρέπει να έπεται του δικαίου. Και ιδίω η Ανδρία που δεν μας την ανέλησε μαζί με τις αρετές εδώ, γιατί άραγε. Γιατί να κάνουμε μόνοι μας τη σκέψη, διότι ποιος είναι πραγματικά ο Ανδρίος. Ο Ανδρίος είναι αυτός που ακολουθεί το δίκαιο και πάει κόντρα στο ρεύμα της αδικίας. Οπότε αφού ακολουθεί το δίκαιο και ακολουθεί δηλαδή την πορεία του δικαίου, κατά νάγκαιν, θα έρθει σε σύγκρουση με την αντίθετη πορεία, με οποιαδήποτε άλλη μικρό αντίθετη ροή, που είναι η ροή της αδικίας, είναι το ρεύμα της αδικίας. Και αυτό γεννάει πολλά ζητήματα, ε, πώς κανείς τοποθετείται απέναντι στα πράγματα, τι γνώμη σχηματίζει, όπως είπαμε ήδη, σύμφωνα με την φρόνηση, σύμφωνα με όλα αυτά, τα οποία δεν είναι απλές αναλύσεις λέξεων και ενιών, είναι είναι στην ουσία σαν το πάτημα ενός κουμπιού για να τεθεί σε λειτουργία μια διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής και συλλογικής. Στους καιρούς που ζούμε είναι το αλεξιφάρμακον για όλα τα κακά. Να είστε καλά. Φίλοι.